σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Ιδιαίτερα θέλουμε να καλωσορίσουμε τις οικογένειες των αγωνιστών που μαρτύρησαν σε αυτόν τον τόπο και κατάφεραν να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι η ανέγερση αυτού του μνημείου εδώ στο Μεζούρλο, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους αλίγιστους της ταξικής πάλης. Σε αυτούς που έδωσαν τον αγώνα τους μέχρι το τέλος πιστοί στα ιδανικά τους, χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα, δοσμένοι στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η ανέγερση του μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τους εκτελεσμένους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο λόφο του Μεζούρλου είναι ένας ακόμα κρίκος συστηματική προσπάθεια του ΚΚΕ να αποτυπωθεί η ιστορική αλήθεια, να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη, να αναδειχτεί η ιστορία των αγώνων του επαναστατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, έτσι όπως την έγραψαν χιλιάδες αγωνιστές με το ίδιο τους το αίμα. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι η γνώση είναι δύναμη και η γνώση της ιστορικής αλήθειας μπορεί να μας κάνει όλους πιο ικανούς, πιο δυνατούς στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε. Όλοι μας, όλοι όσοι μοχθούμε για το σήμερα αλλά και το αύριο, το δικό μας αλλά και των παιδιών μας. Το μνημείο αυτό μπορεί να και πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς και ιστορικής μνήμης για τα λαό της Λάρισας και της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Γιατί η ιστορία μας οπλίζει με ένα διαχρονικό συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και στις μέρες μας με κάθε τρόπο. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίσει αποφασιστικά στο δρόμο της ανατροπής για να πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του. Σε αυτόν εδώ το λόφο εκτελέστηκαν τη δεκαετία 40-50 τουλάχιστον 500 αγωνιστές. Οι 41 από αυτούς εκτελέστηκαν επί γερμανικής κατοχής. Όλοι οι υπόλοιποι με συνοπτικές αποφάσεις του έκτακτου στρατοδικείου Λάρισας από το 46 έως το 50. Συνεχίζουμε την προσπάθεια καταγραφής να συμπληρώσουμε και να διορθώσουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις. Όλοι τους ήταν νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, στρατιώτες, αλλά και γυναίκες, μικρά κορίτσια, ακόμη και έγκυες. Άνθρωποι απλοί, αλλά που πήραν στους ώμους τους τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας να ζήσει ο λαός μας όπως του αξίζει, συγκρούστηκαν με την εξουσία του κεφαλαίου. Αυτό ήταν που τους έδωσε κίνητρο, τη δύναμη να σταθούν παλικαρίσια απέναντι σε κατακτητές, στους εκμεταλλευτές και στα εκτελεστικά τους αποσπάσματα. Η θυσία τους όχι μόνο δεν ήταν μάταιη, αλλά είναι πηγή έμπνευσης, ηθικής υπεροχής, δύναμης για να συνεχίσουμε σήμερα τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν. Αλλά είναι και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η κινητήρια δύναμη και για τα μέλη, τους φίλους του κόμματος, αλλά και πολλούς ακόμα ανθρώπους που από το υστέρημά τους ενίσχυσαν υλικά και ηθικά την ανέγερση αυτού του μνημείου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στο σχεδιασμό και την επιμέλεια του έργου την Κέλλη Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονα μηχανικό, τον Αντώνη Μυρωδιά, γλύπτη, και τους μηχανικούς Χατζή Ελένη, Γιάννη Παναγιώτου, Πάρης Γιώγα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά τις οικογένειες των αγωνιστών με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή, που αγκάλιασαν ζεστά και με συγκίνηση το μεγάλο αυτό έργο, δίνοντάς μας ταυτόχρονα και πρόσθετα στοιχεία για την αγωνιστική δράση των προγόνων τους. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή Λάρισας για την παραχώρηση του οικοπαίδου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τη γενικότερη στήριξη και συμβολή στην ανέγερση του μνημείου. Επίσης, στις Δημοτικές Αρχές Ελασσόνας και Αγιάς, που στήριξαν θερμά αυτή την προσπάθεια. Τέλος, ευχαριστούμε τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Μανώλη Αρδρουλιδάκη, που στηρίζουν με το δικό τους καλλιτεχνικό τρόπο τη σημερινή εκδήλωση.